Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό, γιατί και σήμερα θα είμαστε μαζί στη γνωστή εκπομπή Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού. Είναι η εκπομπή μέσα από την οποία προσπαθούμε με τη χάρη του Χριστού, μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού, να σχολιάζουμε και να απαντάμε σε ερωτήσεις σας, κρίσεις σας, απόψεις σας, στις διαφωνίες σας που μας στέλνετε με email στη διεύθυνση που αναγράφετε τώρα στις οθόνες σας. Θα αρχίσουμε με την ερώτηση ενός ανωνύμου. Αναφέρει Γένεσης 6 κεφάλαιο 1 και 2 και 3 και 4 εδάφιο. Ποιοι είναι αυτοί οι ιοί του Θεού? Είναι άγγελοι ή άνθρωποι? Ναι, αγαπητέ φίλε ή αγαπητοί φίλοι, τέλος πάντων, διαβάζω. Και ότε ήρχισαν, 6ο κεφάλαιο, και ότε ήρχισαν οι άνθρωποι να πληθύνονται επί του προσώπου της γης και θυγατέρεσε γεννήθησαν εις αυτούς, είδον οι ιοί του Θεού τα στιγατέρας των ανθρώπων ότι ήσαν ωραίοι και έλαβον σε αυτούς γυναίκας εκ βασών όσας έκλεξαν. Και είπε ο Κύριος, δεν θέλει καταμείνει πάντοτε το πνεύμα μου μετά του ανθρώπου, διότι είναι σάρξ. Η μέρε αυτού θέλουν συνείστε ακόμη 120 έτη. Και κατ' εκείνας τας ημέρας ήσαν οι γίγαντες επί της γης και έτη ύστερον, αφού οι ιοί του Θεού εισήλθον εις τα στιγατέρας των ανθρώπων και αυτοί τεχνοποίησαν εις αυτούς, εκείνοι ήσαν οι δυνατοί, έκπαλε άνδρες ονομαστοί. Ήταν η περίοδος πριν τον κατακλυσμό του Νόε, όπου υπήρχε ο Νόε στη γη και σε λίγο επρόκειτο ο Θεός να καταστρέψει παν τη γη και πάντα τα εναυτή, να καταστρέψει δηλαδή πάσα σάρκα, λέγει μάλιστα ο Λόγος του Θεού. Και είδεν ο Κύριος, διαβάζω από το 5 εδάφιο, ότι επληθύνεται η κακία του ανθρώπου επί της γης και πάντε στη σκοπή των διαλογισμών της καρδίας αυτού ήσαν μόνο κακία πάσες τις ημέρες. Και μετεμελήθη ο Κύριος ότι επίησεν τον άνθρωπο επί της γης και ελυπήθεν την καρδία αυτού και είπεν ο Κύριος θέλω εξαλείψει τον άνθρωπο τον οποίον επίησα από προσώπου της γης από ανθρώπου έως κτένους, έως ερπετού και έως πτηνού του ουρανού επειδή μετεμελήθην ότι επίησα αυτούς. Ο Νόε έβρε χάρη ενώπιον του Κυρίου. Άρα λοιπόν έφτασε η αμαρτία στο πλήρες, γιατί το κύριο χαρακτηριστικό της επέμβασης του Θεού προς κρίση είναι όταν η αμαρτία φτάνει στο πλήρες. Και περιγράφει η γραφή, διεφθάρει δε η γη ενώπιον του Θεού και ενεπλίστη η γη αδικίας και, και είδεν ο Θεός την γη και ειδούει το διεφθαρμένη η γη. Διότι πάσα σάρξ είχε διαφθείρει την οδόν αυτήν, την οδόν αυτής επί της γης. Άρα λοιπόν η αμαρτία έφτασε στο πλήρες, πάσα σάρξ είχε διαφθείρει την οδόν αυτής επί της γης. Κάθε άνθρωπος. Και έτσι έφτασε η στιγμή που η μακροθυμία του Θεού τελείωσε και εξηγέρθη ο Κύριος προς κρίση και μάλιστα με απόλυτη καταστροφή όλων των ανθρώπων και των ζώων επί της γης, με εξαίρεση τον Νόε, τη γυναίκα του, τους γιους του και τις νύφες του, τους οποίους έθεσε στην Κιβωτό και μέσα από την Κιβωτό αυτή, αφού εισήλθαν και όλα τα ζώα, όσα ήταν δυνατόν να εισέλθουν, διατηρήθη η ζωή επί της γης μετά από 6 μήνες περίπου όταν εξήλθαν από την Κιβωτό. Μέχρι εκείνη την περίοδο, δηλαδή από όταν ο Θεός εξόρισε τον Αδάμ και την Εύα από τον Παράδεισο για την παράβαση στην οποία υπέπεσαν, καθώς η Εύα υπατήθη και
απατηθήσα, υπάτησε τον Αδάμ, από εκείνη την περίοδο χωρίστηκε η γη σε δύο μέρη. Γιατί ο Κάιν έσφαξε το πρωτότοκο γιο του Αδάμ, τον Άβελ, και ανταυτού ο Θεός έδωκε το Σιθ. Και έτσι δημιουργήθηκαν οι δύο κατηγορίες των ανθρώπων, οι ιοί του Κάιν, όπου ήσαν οι ιοί των ανθρώπων, και οι ιοί του Σιθ, τους οποίους ο Θεός αποκαλούσε οι ιοί του Θεού. Ήσαν αυτοί που έμεναν πιστοί στο Θεό. Και από το Σιθ γεννήθηκε ο Ενός, ο Καϊνάν, ο Μααλιήλ, ο Ιάρεδ, ο Ενόχ, Μαθουσάλα, Λάμεχ και Νόε. Και όλες οι οικογένειές τους. Απ' την άλλη μεριά υπήρχε η γενεολογία του Κάιν. Δύο τελείως διαφορετικές κατηγορίες ανθρώπων. Θα λέγαμε οι πιστοί και οι άπιστοι. Επειδή όμως ήταν η περίοδος, η οικονομία από τον Αδάμ και την Εύα μέχρι τον Νόε ήταν η οικονομία της αθωότητος και της συνείδησης, υπήρχε λοιπόν ο αγιασμός στα παιδιά του Θεού, στους υιούς του Θεού, στους υιούς του Σιθ, και στα παιδιά του Κάιν, στους υιούς των ανθρώπων, στους υιούς του Κάιν. Σε καμία περίπτωση δεν είσαι ανάγγελοι, άλλωστε το εξηγεί ο Κύριος μας λέγοντας «Δε θέλει καταμείνει πάντοτε το πνεύμα μου επί του ανθρώπου, διότι είναι σάρξ». Οι άνθρωποι αυτοί, οι του Θεού, από τον Αδάμ μέχρι και τον Νόε, ήταν μια ιδιαίτερη κατηγορία ανθρώπων. Είχαν πνεύμα Άγιο. Ζούσαν 1000 χρόνια. Δεν ήταν σαν τους συνηθισμένους ανθρώπους που είμαστε σήμερα. Μάλιστα, ο Κύριος μας, ο Λόγος του Θεού, στην επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, τη δεύτερη, λέγει, διαβάζω από το κεφάλαιο Γάμα, τρίτο κεφάλαιο, και από το 18 εδάφιο. Επειδή και ο Χριστός άπαξ έπαθε δια της αμαρτίας, ο δίκαιος υπέρ των αδίκων, διαναφέρει ημάς προς τον Θεόν, θανατωθείς μεν κατά τη σάρκα, ο Ιησούς Χριστός πέθανε στο σταυρό του Γολγοθά, ζωοποιηθείς δια του πνεύματος, δηλαδή μετά την Ανάστασή του, ζωοποιηθείς δια του πνεύματος, διότι του οποίου πορευθείς σαν πνεύμα, εκήρυξε και προς τα πνεύματα τα εν τη φυλακή, τα οποία επίθησαν ποτέ, ότι η μακροθυμία του Θεού επρόσμενε ποτέ αυτούς εν τες ημέρες του Νόε, ενώ κατεσκευάζονται κυβωτός, καθήν ολίγε του τέστην οχτώ ψυχέ διεσώθησαν διείδατος. Άρα λοιπόν, για αυτούς τους ανθρώπους για τους οποίους στη Γένεση αναφέρεται ότι ο Θεός είπε ότι δεν θα καταμείνει πάντοτε το πνεύμα μου μετά του ανθρώπου, διότι είναι σάρξ και η μέρα αυτού θα είναι ακόμη 120 έτη, είναι αυτοί για τους οποίους ο Απόστολος Πέτρος, δια Πνεύματος Αγίου, ο Λόγος του Θεού, ο Θεόπνευστος, αναφέρει λέγοντας ότι είναι τα πνεύματα, τα εν τη φυλακή, τα οποία υπήθησαν κάποτε, όταν η μακροτιμία του Θεού τους επρόσμενε εν τες ημέρες του Νόε 120 χρόνια, ενώ κατασκευάζονται οι κυβωτός, εις την οποία τελικά λίγοι εσώθησαν 8 ψυχές. Δηλαδή ο Νόε, η γυναίκα του, τα 3 παιδιά του και 3 κόρες του. Ήταν λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί που είχαν πνεύμα Θεού. Γι' αυτό και τα λέει τα πνεύματα τα εν τη φυλακή. Σε καμία λοιπόν περίπτωση δεν είναι άγγελοι, αλλά είναι άνθρωποι ιοί του Θεού, ιοί του Σιθ. Βεβαίως και οι άγγελοι ονομάζονται μέσα στην Παλαιά Διαθήκη ιοί Θεού, και πρέπει να το δούμε αυτό στο βιβλίο του Ιώβ. Αν πάμε λοιπόν στο βιβλίο του Ιώβ, στο πρώτο κεφάλαιο, διαβάζω από το 6 εδάφιο, πρώτο κεφάλαιο 6 εδάφιο. «Ημέραν δε τεινά ήλθαν οι ιοί του Θεού δια να παρασταθώσουν ενώπιον του Κυρίου, και μεταξύ αυτών ήλθε και ο Σατανάς.
και είπε ο Κύριος προς τον Σατανά, πόθεν έρχεσαι κλπ. Αυτή η του Θεού, έτσι πως αναφέρεται στη μετάφραση του Βάμβα, είναι σαφώς οι άγγελοι. Οι άγγελοι οι οποίοι είναι όμοιοι με ανθρώπους, και αυτό φαίνεται καθαρά και όταν αναστήθηκε ο Χριστός, όταν κάποιος νεανίσκος, λέει η Γραφή, το διαβάζω, και εισελθούσε η γυναίκα εις το μνημείο, είδον νεανίσκων καθήμενων στα δεξιά, ενδεδειμένων στολή λευκή, και τρόμαξαν. Ο δε λέγει προς αυτούς, μην τρομάζετε, Ιησούν ζητείτε τον Ναζαρινό των Εσταυρωμένων, ανέστη δεν είναι εδώ. Αυτός είναι άγγελος. Και βεβαίως εμφάνιση αγγέλων πολλές φορές βλέπουμε, όπως εμφανίστηκε στη γυναίκα του Μενοέ, τη μητέρα του Σαμψών, η οποία είδε έναν άγγελο να έρθει και να τους λέει ότι θα γεννήσει ιό και να τον αφιερώσει στον Κύριο. Πολλές εμφανίσεις αγγέλων έχουμε, οι οποίοι μοιάζουν με ανθρώπους, αλλά είναι ένδοξοι και λαμπροί. Βεβαίως υπάρχουν και εμφανίσεις αγγέλων που είναι τρομακτικές, όπως αυτές που εμφανίστηκαν στο Δανιήλ και έπεσε σαν νεκρός, όταν εμφανίστηκε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ και ο Αρχάγγελος Γαβριήλ. Εμφανίσεις αγγέλων λοιπόν υπάρχουν σαν ήθ ανθρώπων, αλλά υπάρχουν και ένδοξοι, τη δύναμη και τη δόξα του Πνεύματος του Αγίου. Στην ερώτησή σου όμως, αγαπητέ φίλε, ειδικά για τη γέννηση, εκεί που αναφέρουμε, μιλάμε για τους ιούς του Θεού, ότι είναι οι άνθρωποι, οι ιοί του ήθ, οι οποίοι ήρθαν σε σχέση με τις γυναίκες, δηλαδή αυτό που λέει αργότερα ο Παύλος, μη ομοζυγείτε με τους απίστους, ομοζύγησαν, γεννήθηκαν άνδρες δυνατοί, ονομαστοί έκπαλε, λέει η Γραφή, από την συνέβρεση των ιών του Θεού, των ιών του Σιθ και των ιών των ανθρώπων, των ιών του Κάιν, και αυτή η συνέβρεση και η ομοζυγία οδήγησε την ανθρωπότητα τότε, παρόλο που είχαν το Πνεύμα του Θεού οι άνθρωποι, οδήγησε την ανθρωπότητα σε πλήρη αποστασία, ώστε πάσα σάρξ να έχει διαφθείρει την οδόν αυτής επί της γης και να αναγκάσει το Θεό να φέρει την τέλεια καταστροφή. Συνεχίζουμε με δύο ερωτήσεις της Φανής από την Αθήνα. Γιατί δεν πρέπει οι γυναίκες και οι άντρες ακόμη να βάφουν τα μαλλιά τους? Πού αυτό μας το διευκρινίζει ο Λόγος του Θεού? Ναι, αγαπητή Φανή, δεν μας μιλάει ο Λόγος του Θεού για βάψιμο μαλλιών. Μας μιλάει βέβαια η Εζάβελ ότι έβαψε τα μάτια της, και για το στολισμό των γυναικών που πρέπει να είναι όχι με πλέγματα ή χρυσό ή μαργαρίτες ή ενδυμασία πολυτελή, αλλά να είναι ενδεδειμένες με στολή σεμνή, με εδώ και σοφροσύνη. Ειδικά για το βάψιμο των μαλλιών είναι σοβαρό, γιατί είναι μία μόνιμη αμαρτία. Δηλαδή ενώ μία γυναίκα ή ένας άντρας έχουν μαλλιά άσπρα, ξαφνικά εμφανίζονται με μαλλιά ξανθά. Ή έχουν μαλλιά καστανά και εμφανίζονται με μαλλιά ξανθά ή άλλο χρώμα. Δηλαδή διατυμπανίζουν ότι έχουν άλλα μαλλιά. Λένε συνεχόμενα ψέματα. Είναι μία αμαρτία μόνιμη, όπως και οτιδήποτε άλλο το οποίο περιγράφει στην εξωτερική εμφάνιση του ανθρώπου άλλα από αυτά τα οποία είναι. Είναι παραδείγματος χάρη χλωμή μια γυναίκα και βάφεται και γίνεται κατακόκκινη. Είναι οτιδήποτε. Το οποιοδήποτε βάψιμο λοιπόν, κατά την άποψή μας, μέσα από το Λόγο του Θεού, που αλλοιώνει την ειλικρινή εμφάνιση της γυναίκας ή του άντρα, θεωρούμε ότι είναι μόνιμη αμαρτία και άρα παράβαση και ανομία. Γι' αυτό οι γυναίκες θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικές και οι άντρες στην εμφάνισή τους, μην πέσουν σε αυτό που λέγεται μόνιμη αμαρτία στη ζωή τους, γιατί στη μόνιμη αμαρτία ούτε σώμα και αίμα Χριστού μπορούν να πάρουν, ούτε κοινωνία, ούτε και να θεωρούνται ότι είναι έτοιμες για τη Βασιλεία των Ουρανών. Υπάρχει βέβαια η άποψη των ανθρώπων ότι ο Θεός δεν εξετάζει το εξωτερικό, αλλά το εσωτερικό του ανθρώπου. Και αυτή είναι μια αλήθεια, ότι ο Θεός βασικά εξετάζει τον εσωτερικό άνθρωπο, ο οποίος πρέπει να είναι κρατεωμένος δια του Πνεύματος του Αγίου και να είναι με καθαρή καρδιά.
Όμως θα πρέπει να επιμείνουμε ότι ο άνθρωπος είναι τριαδικός. Είναι σώμα, ψυχή και πνεύμα. Και ο Λόγος του Θεού στην Επιστολή προς Θεσσαλονικείς μας λέγει να είμαστε αγιασμένοι ολοκλήρως σώμα, ψυχή και πνεύμα. Το διαβάζω από μέσα. Αυτός δε ο Θεός της ειρήνης ήθε να σας αγιάσει ολοκλήρως και να διατηρηθεί ολόκληρον το πνεύμα σας, η ψυχή και το σώμα αμέμπτος εν την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Να διατηρηθεί λοιπόν αμέμπτος το σώμα, η ψυχή και το πνεύμα σε πλήρη αγιασμό. Την καρδιά που είναι η έκφραση της ψυχής, γιατί η ψυχή του ανθρώπου, το ψυχικό σώμα του ανθρώπου εκφράζεται με την καρδιά και τις επιθυμίες της καρδιάς ή αλλιώς όπως το λέει τις επιθυμίες των οφθαλμών. Και μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού ότι μακάρι η καθαρή την καρδία, γιατί αυτοί θα δουν το Θεό. Άρα λοιπόν πρέπει η καρδιά μας να είναι καθαρή από φθόνο, από κακία, από οτιδήποτε λυπεί το Πνεύμα το Άγιο. Και την καρδιά μας και τη συνείδησή μας την καθαρίζει ο Θεός μόνο με το αίμα του Ιησού Χριστού. Αλλά πρέπει να είναι αγιασμένο και το πνεύμα μας. Είναι το πνεύμα το υπερήφανο και το αλαζονικό. Το πνεύμα του ανθρώπου εκδηλώνεται με τη λογική, με το νουν του Χριστού που πρέπει να έχουμε. Άρα λοιπόν και στο πνεύμα πρέπει να είμαστε αγιασμένοι, να μην υπάρχει υπερηφάνεια και σκληρότητα. Αλλά πρέπει να είναι και το σώμα μας καθαρό. Και το σώμα καθαρό θα πρέπει να απέχει από πορνεία και μοιχεία, αλλά και από οποιοδήποτε άλλη παράβαση και ανομία ή εσχρότητα, ημορολογία, αν και αυτό είναι της ψυχής ημορολογία, αμαρτία, όμως, όπως διαβάσαμε και προηγούμενα, οι γυναίκες πρέπει να είναι ντυμένες με στολή σεμνή, με εδώ και σοφροσύνη. Αυτά να είναι τα στολίσματα της γυναικός. Και όχι πλέγματα χρυσού, μαργαριτάρια ή πολυτελή ενδυμασία. Και προφανώς ούτε και μόνιμη αμαρτία που είναι τα διάφορα βαψίματα που αλλοιώνουν τη μορφή του σώματος της γυναίκας. Αυτή είναι η άποψή μας μέσα από το Λόγο του Θεού, αγαπητοί φίλοι ή φίλε. Συνεχίζουμε την δεύτερη ερώτηση. Ποιος έφταιγε τελικά, ο Αδάμ ή η Εύα, που ανάγκασαν το Θεό επειδή έγιναν παραβάτες να τους διώξει από τον Παράδεισο? Η αλήθεια είναι, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ότι ο Λόγος του Θεού στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου την πρώτη προς Τιμόθεο αναφέρει «Και ο Αδάμ δεν υπατήθη, αλλά η γενή απατηθήσα έγινε παραβάτης». Άρα λοιπόν η περιγραφή για την παράβαση της Εύας, την οποία περιγράφει ο Λόγος του Θεού στη Γένεση από το τρίτο κεφάλαιο και το τέταρτο εδάφιο, ενώ υπήρχε η εντολή του Θεού προς τον Αδάμ από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού να μην φάγωσει, από παντός άλλου δέντρου να φάνε, μας εξηγεί πως ήρθε η παράβαση στην Εύα και εξ της Εύας στον Αδάμ. Διαβάζω από το τρίτο κεφάλαιο. «Δε όφης είδω το φρονιμότερο πάντων των ζώων του αγρού, τα οποία έκαμε ο Κύριος ο Θεός. Και είπε όφης προς τη γυναίκα, το ότι είπεν ο Θεός μη φάγεται από παντός δέντρου του παραδείσου. Και είπε η γυναίκα προς τον όφη, από του καρπού των δέντρων του παραδείσου δυνάμεθα να φάγουμε. Από δε του καρπού του δέντρου το οποίο είναι το μέσο του παραδείσου, είπε ο Θεός μη φάγεται από αυτού, μη δε εγγύσετε αυτόν για να μην αποθάνετε». Ο διάβολος λοιπόν πλησιάζει μέσα από το φρονιμότερο ζώο, το φίδι της εποχής εκείνης, και μίλησε, όχι το φίδι, ο διάβολος μίλησε στην Εύα και τους είπε, «Είναι αλήθεια ότι ο Θεός σας είπε να μην φάγετε από κανένα δέντρο του παραδείσου?» Έρχεται με ένα ψέμα το οποίο διαψεύδεται πάρα πολύ εύκολα.
Γι' αυτό και η Εύα απάντησε, όχι βέβαια, δεν μας είπε να μην φάμε από κανένα δέντρο, αλλά μας είπε να μην φάμε μόνο από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Εδώ βλέπουμε δηλαδή την προσέγγιση του διαβόλου, την πονηριά του διαβόλου και την πολιτική που χρησιμοποιεί για να προσελκύσει τους ανθρώπους, δίδοντάς τους τη δυνατότητα να τον διαψεύσουν σε ένα χοντροειδές ψέμα. Αλλά στη συνέχεια έχει την κατάλληλη πονηριά να πλανήσει τους ανθρώπους. «Κι είπεν ο Όφης προς τον Θεόν», αφού του απάντησε η Εύα, «μας είπε να μην φάγουμε μόνο από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού, γιατί θα πεθάνουμε». Και ο Όφης τώρα διαψεύδει, ο διάβολος διαψεύδει το Θεό. «Βεβαίως δεν θα αποθάνετε, αλλά εξεύρει ο Θεός ότι την ημέρα που θα φάγετε από αυτού του δέντρου θα ανοιχθούν οι οφθαλμοί σας και θα είσαστε σαν θεοί, καθώς να γνωρίζετε και το καλό και το κακό». Και εδώ τώρα έρχεται η απάτη της Εύας. «Και είδε η γυνή ότι το δέντρο είναι το καλόν εις τη βρόσιν». Να η επιθυμία της σαρκός που αλλοιώνει τον αγιασμό και την καθαρότητα της σάρκας του ανθρώπου. Είναι νόστιμο. Δεύτερον, και ότι το αρεστώνει στους οφθαλμούς. Η επιθυμία των οφθαλμών, η επιθυμία της καρδιάς, η επιθυμία της ψυχής που αλλοιώνει τον αγιασμό της ψυχής του ανθρώπου. Και τρίτον, και επιθυμητών το δέντρον ως δίδων γνώσιν. Να τώρα η αλαζονία του βίου, η επιθυμία του πνεύματος που θέλει την υπερηφάνεια, τη διάκριση, την ύψωση και την προβολή. Και έτσι και από την επιθυμία της σάρκας και από την επιθυμία των οφθαλμών και από την αλαζονία του βίου η Εύα απατηθήσα έφαγε από του καρπού που απαγορεύε ο Θεός να φάνε οι άνθρωποι. Άρα λοιπόν η ευθύνη της Εύας είναι σημαντική, γιατί όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, ο Αδάμ δεν υπατήθη, αλλά η γυναίκα απατηθήσα έγινε παραβάτης. Στη συνέχεια όμως η γυναίκα έδωκε εις τον άντρα αυτής με θεαυτής και αυτός έφαγε. Έδωκε στον άντρα της που ήταν μαζί της και έφαγε και αυτός. Εδώ τώρα είναι η ευθύνη του άντρα. Υπατήθη όχι από το διάβολο, αλλά υπατήθη από τη γυναίκα του, την Εύα, την οποία απάτησε ο διάβολος. Ένα ερώτημα κέριο είναι ότι αν ο Αδάμ δεν επίθετο από τη γυναίκα, τι θα συνέβαινε? Και βέβαια ο Αδάμ και η Εύα είναι η προτύπωση του Χριστού και της Εκκλησίας. Ο Αδάμ είναι ο πρώτος Αδάμ, ο Χριστός είναι ο έσχατος Αδάμ. Η Εύα είναι η πρώτη γυναίκα, η γυναίκα του εσχάτου Αδάμ είναι η Εκκλησία. Εάν πάρουμε σαν παράδειγμα λοιπόν τον έσχατο Αδάμ, τον οποίο δεν κατάφερε να απατήσει η γυναίκα του, ο διάβολος, στους πειρασμούς, τότε ο Αδάμ ο έσχατος έγινε μεσίτης υπέρ της Εκκλησίας. Και η Εκκλησία εσώθη και σώζεται, επειδή ο έσχατος Αδάμ, ο Ιησούς Χριστός, δεν υπατήθη, δεν κατάφερε με τους πειρασμούς ο διάβολος να τον ρίξει και σε αυτόν ήρθε με τρεις πειρασμούς, και στο σώμα και στην ψυχή και στο πνεύμα, και να τους δούμε πολύ σύντομα βέβαια, γιατί δεν είναι αυτό το θέμα μας. Αλλά στο σώμα, για να πειράξει τη σάρκα του έσχατου Αδάμ του Ιησού Χριστού, ενώ τον είδε και πείναγε, του είπε, αν είσαι Υιός Θεού, πες τις πέτρες να γίνουν ψωμιά για να τις φας και να χορτάσεις την πείνα σου, επειδή νήστευε 40 μέρες. Και ο Κύριος απάντησε, με άρτον μόνο δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενο του στόματος του Θεού. Αλλά ήρθε και στην επιθυμία των οφθαλμών. Παραλαμβάνει ο διάβολος των Ιησούν εις όρος υψηλών, και δείχνει σε αυτόν όλα τα βασίλεια του κόσμου και τη δόξα αυτών, και τους λέγει. Και λέγει προς τον Ιησούν, ταύτα πάντα θα σου δώσω αν με προσκυνήσεις. Την επιθυμία των οφθαλμών, όλα αυτά θα είναι δικά σου. Και ο Κύριος απάντησε,
Είπα για Σατανά, Κύριον τον Θεό σου θέλεις προσκυνήσει, είναι γραμμένο και αυτόν μόνο θέλεις λατρεύσει. Αλλά πάει πάλι με πονηριά και στην αλαζονία του βίου. Παραλαμβάνει ο διάβολος αυτόν τον Ιησούν στην Αγία Πόλη, στείνει αυτόν επί το πτερίγιον του ιερού και λέγει προς αυτόν, αν είσαι Υιός Θεού, ρίψε τον εαυτό σου κάτω. Γιατί είναι γραμμένο ότι θα προστάξει τους αγγέλους αυτού για σένα και θα σε σηκώνουν επί των χειρών αυτού για να μην προσκόψεις προς λίθο τον πόδα σου. Πέσε για να φανερωθεί ότι είσαι ο Υιός Θεού, γιατί οι άγγελοι θα σε υπηρετήσουν. Γιατί είσαι ο Κύριος, ο Υιός Θεού. Όμως ο Κύριος μας και πάλι δεν έπεσε στην πονηριά και την πρόταση του διαβόλου και είπε, «Διάβολε, είναι γεγραμμένο, δεν θέλεις πειράσει, Κύριο, το Θεό σου». Ο Ιησούς Χριστός, λοιπόν, ο έσχατος Αδάμ, δεν έπεσε πειραστής υπό του διαβόλου. Ο πρώτος Αδάμ όμως έπεσε πειραστής υπό του διαβόλου δια της Εύας. Άρα, ποιος έφταιγε τελικά που εξορίστηκαν ο Αδάμ και η Εύα από τον Παράδεισο? Η απάντηση είναι και οι δυο, και καθένας με τη δική του, με το δικό του φταίξιμο και τη δική του αμαρτία. Η μεν Εύα γιατί πατήθη απευθείας από τον διάβολο και έφαγε αυτό που απαγορευότανε. Ο Αδάμ γιατί πατήθη εμέσως δια της Εύας από τον διάβολο, γιατί έφαγε και αυτός από αυτό που απαγορευότανε. Και έτσι και οι δυο εξορίστησαν για να φανερωθεί εν τέλει η δόξα του Θεού, καθώς μέσα από αυτούς θα ερχόταν ο Χριστός, καθώς υπεσχέθη ευθύς εξ αρχής ο Θεός λέγοντας προς τον διάβολο και είπε ο Κύριος προς τον Όφιν, επειδή έκαμες τούτο, επικατάρατος θα είσαι μεταξύ πάντων των κτηνών και πάντων των ζώων του αγρού. Επί της κοιλίας σου θέλεις περιπατή και χώμα θέλεις τρώγη πάστα στα σημέρα στη ζωή σου. Και έχθρα θέλω στήσει αναμέσων σου και της γυναικός και αναμέσων του σπέρματός σου και του σπέρματος της γυναικός. Η γυναίκα δεν έχει σπέρμα, ο άντρας έχει σπέρμα και η γυναίκα έχει ο άριο που συλλαμβάνεται με τη συνέβρεση το τέκνο το οποίο τίκτη η γυναίκα. Μιλάει όμως για σπέρμα γυναικός, καθώς μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού προφητικά ότι ο Ιησούς Χριστός δεν θα γεννηθεί εκ θελήματος ανδρός και γυναικός, αλλά θα γεννηθεί εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Γι' αυτόν λοιπόν μιλάει για το σπέρμα της γυναικός. Εσύ θα κεντήσεις την πτέρνα αυτού πάνω στο σταυρό του Γολγοθά και αυτός θα συντρίψει την κεφαλή σου πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Άρα λοιπόν κάθε ένας με το δικό του φταίξιμο αμάρτησε, έγινε παραβάτης και ο Αδάμ και η Εύα και εξορίστησαν και οι δύο από τον Παράδεισο και έκτοτε ο Παράδεισος κατεστράφη, γιατί ο Θεός είχε δώσει εντολή στον Αδάμ να εργάζεται και να φυλάτει τον Παράδεισο. Να εργάζεται τον Παράδεισο και να φυλάτει. Τι σημαίνει αυτό? Να φυλάτει τον αγιασμό του, γιατί ο Παράδεισος που είναι ο τόπος που συναντιέται ο Θεός με τον άνθρωπο, ο τόπος που επισκέπτεται ο Θεός τον άνθρωπο, ο τόπος που κατοικεί ο άνθρωπος και ο Θεός. Στον πρώτο λοιπόν εκείνον Παράδεισο, ο Αδάμ και Εύα ευρέθησαν αδόκιμοι, εξορίστησαν και κατεστράφη. Αργότερα δημιουργήθηκε ο Παράδεισος του Ιησού Χριστού, που είναι η Εκκλησία του Χριστού, είναι ο οίκος του Θεού του Ζώντος, όπου κατοικεί ο Χριστός και η νύμφη. Ο Χριστός και το σώμα του Χριστού, που είμαστε όλοι εμείς, μέλη του σώματος του Χριστού. Μπορεί πολλές φορές ο εχθρός να μας πειράζει και να πέφτει ο άνθρωπος, αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο έσχατος Αδάμ μεσητεύει πάντοτε υπέρ ημών. Και έτσι η μεσητική του αυτή προσευχή φέρνει σε κατάνοιξη την καρδιά μας και όλοι εμείς οι πιστοί, οι αναγεννημένοι,
βαφτισμένοι εν πνεύματι Αγίου και πυρή από τον Χριστό, να μπορούμε να στεκόμαστε και να περπατάμε μέχρι το τέλος, υπομείνατες μέχρι το τέλος, για να σώσουμε την ψυχή μας, να διατηρήσουμε τη ζωή την αιώνια που μας χάρισε και να εισέλθουμε πλουσίως δια των πυλώνων με την αρπαγή της Εκκλησίας στη Βασιλεία των Ουρανών. Σαν συμπέρασμα, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, πρέπει να επαναλάβουμε και να τονίσουμε ότι κάθε ένας, και ο Αδάμ και η Εύα, είχαν την δική τους σοβαρή ευθύνη στην παράβαση του Λόγου του Θεού και στην αιτία της εξορίας τους από τον Θεό μέσα από τον Παράδεισο. Όμως, η πιο σοβαρή ευθύνη και των δύο είναι ότι δεν μετενόησαν στην παράβαση στην οποία έπεσαν. Ο Θεός τους έδωσε την ευκαιρία, όπως δίνει σε όλους τους ανθρώπους, λέγοντας προς τον Αδάμ, «Πού είσαι?» Και ο Αδάμ απάντησε, «Τη φωνή σου άκουσα στον Παράδεισο, φοβήθηκα, γιατί είμαι γυμνός και κρύφτηκα». Και είπε ο Θεός, «Ποιος εφανέρωσε σε σένα ότι είσαι γυμνός? Μήπως έφαγες από του δέντρου από του οποίου προσέταξα εγώ σε σένα να μη φάγεις?» Και ο Αδάμ, αντί να ομολογήσει, και πιο σωστά όπως το λέει η Γραφή, να εξομολογηθεί την αμαρτία του, να μετανοήσει και να ζητήσει συγχώρεση, ώστε ο Θεός να τον ελεήσει, σπλαχνιστής ο Θεός να τον ελεήσει και να το συγχωρήσει, αντί λοιπόν να εξομολογηθεί, να μετανοήσει και να ζητήσει συγχώρεση, αυτός δικαιολογήθηκε και είπε, «Η γηνή την οποία έδωκας να είναι μετεμού, αυτή μη έδωκεν απ' του δέντρου και έφαγον». Δεν φταίω εγώ, η δικαιολογία, αλλά η γυναίκα φταίει. Και μάλιστα πίσω από τη γυναίκα, εσύ, γιατί εσύ μου την έδωσες να είναι μαζί μου. Φοβερή δικαιολογία. Δεν φταίω εγώ, η Εύα φταίει, αλλά και εσύ φταίς που μου την έδωσες. Σε μια τέτοια θέση η απάντηση του Θεού είναι απόλυτη. Εφόσον δεν υπάρχει μετάνοια και επιστροφή, δεν υπάρχει συγχώρεση. Αλλά και η Εύα πάλι τη δική της ευθύνη, όχι μόνο στην παράβαση, αλλά και στη μη μετάνοια. Και είπε ο Κύριος ο Θεός προς την γυναίκα, «Τι είναι τούτο το οποίο έκαμες?» Δηλαδή ότι έδωσες τον Αδάμ να φάει. Και η γυνή είπε, αντί να πει πράγματι συγχώρεσέ με, να ομολογήσει και να εξομολογηθεί την αμαρτία της και αυτή να μετανοήσει, να επιστρέψει ώστε ο Θεός σπλαχνιστής να την ελεήσει, και αυτή δικαιολογήθηκε και είπε, «Ο όφης με υπάτησε και έφαγον». Και από εκεί και πέρα η πορεία τους και η πορεία του ανθρώπου, ο οποίος δεν εξομολογείται, δεν μετανοεί, δεν επιστρέφει στο Θεό, δεν ζητάει έλεος και χάρη από το Θεό, η πορεία του είναι απώλεια. Και έτσι βρέθηκαν στο θάνατο. Βέβαια λένε οι άνθρωποι, «Μα δεν πέθαναν αμέσως αφού έφαγαν?» Όχι, δεν είναι αυτός ο θάνατος. Αυτός είναι η αμαρτία, που η αμαρτία έχει μισθό το θάνατο. Ο θάνατος για τον οποίο είπε ο Θεός ήταν η απομάκρυνση του ανθρώπου από το Θεό και του Θεού από τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος, ο θάνατος ο φυσικός, είναι ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα. Ο θάνατος ο πνευματικός είναι ο χωρισμός του Θεού από τον άνθρωπο, της παρουσίας του Θεού από τον άνθρωπο. Γι' αυτό πολύ αργότερα ο Απόστολος Παύλος, μιλώντας στους Εφεσίους, στην επιστολή προς Εφεσίους γράφοντας, λέγει στο δεύτερο κεφάλαιο, «Και εσάς, όντας νεκρούς δια τας παραβάσεις και τας αμαρτίας, εις τας οποίας περιεπατήσατε κατά το πολίτευμα του κόσμου, κατά τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος, του πνεύματος το οποίο ενεργεί σήμερον εις τους ιούς της απειθίας, μεταξύ των οποίων και εμείς πάντοτε ανεστράφημεν κατά της επιθυμίας της σαρκός ημών, πράττοντες τα θελήματα της σαρκός και των διαλογισμών, ήμεθα τε εκφύσεως τέκνα οργής ως και η λυπή». Οι άνθρωποι λοιπόν σήμερα του κόσμου, που δεν έχουν δεχθεί στη ζωή τους τον Ιησού Χριστό, ώστε ο Θεός να τους δώσει την εξουσία να είναι τέκνα Θεού, αλλά υπόκεινται
μέσα στις διατάξεις του κόσμου τούτου, που άρχον του κόσμου τούτου είναι ο διάβολος και ο σατανάς, μέσα στις επιθυμίες της σαρκός, πράττοντες τα θελήματα της σαρκός και των διαλογισμών, είναι εκφύσεως τέκνα οργής, άρα νεκροί για τις παραβάσεις τους και τις αμαρτίες τους. Γι' αυτό το θάνατο είπε ο Θεός τότε ότι αν φάγετε εξάπαντος θα αποθάνετε. Γιατί μετά από 800 χρόνια πέθανε, 900, δεν ξέρω πόσα, δεν θυμάμαι, ο Αδάμ και η Εύα. Δεν πέθαναν εκείνη τη στιγμή τον φυσικό θάνατο. Ο φυσικός θάνατος ήρθε πολύ αργότερα. Εκείνη τη στιγμή όμως πέθαναν τον πνευματικό θάνατο. Χωρίστηκαν από την παρουσία του Θεού. Εξορίστηκαν από τον παράδεισο που είναι ο τόπος της βασιλείας του Θεού και της παρουσίας του Θεού. Εδώ όμως, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η ώρα μας πέρασε. Η εκπομπή σημερινή μας τελείωσε. Με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε μαζί την άλλη Τρίτη στην εκπομπή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού», στην εκπομπή όπου προσπαθούμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να σχολιάζουμε τα θέματα τα οποία εσείς μας στέλνετε με email στην διεύθυνση που φαίνεται τώρα στις οθόνες σας. Και βεβαίως πρέπει να επαναλάβουμε μια φορά ακόμη ότι ποτέ δεν διεκδικήσαμε ή δεν διεκδικούμε την αυθεντία της ερμηνείας των γραφών, ούτε ισχυριζόμεθα ότι είμαστε διδάσκαλοι ή καθηγητές. Μαθητές Χριστού είμαστε και μαζί, όλοι μαζί, μαθητεύουμε μέσα από το Λόγο του Θεού το Θεόπνευστο, τον αψευδή, έτσι πως μας τον παρέδωσαν οι πατέρες στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά οι Απόστολοι και οι Προφήτες στην Καινή Διαθήκη. Μέχρι την επόμενη εκπομπή, σας ευχόμαστε κάθε ευλογία Θεού και στη γη και στον ουρανό. Ο Θεός να είναι μαζί σας. Αμήν.